Το αργότερο το πρωί της Παρασκευής θα πραγματοποιηθεί η νεκροψία νεκροτομής στη σωρό του 67χρονου που βρέθηκε νεκρός στο σπίτι του στον πύργο την περασμένη Κυριακή, από την οποία και θα προκύψουν τα ακριβή αίτια του θανάτου του. Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε η ιατροδικαστής Αγγελική Τσιόλα, έπειτα από διαδικασίες που κίνησε η ίδια, αφού δεν υπήρξε ενδιαφέρον από συγγενικό πρόσωπο του 67χρονου και η σύντροφός του βρίσκεται σε καραντίνα λόγω του κορονοϊού, χθες πραγματοποιήθηκε το μοριακό τεστ στη σωρό του 67χρονου για να διαπιστωθεί αν ήταν θετικό στον κορονοϊό και μόλις βγουν τα αποτελέσματα θα νεκροτομηθεί η σωρός του. Αξίζει να σημειωθεί ότι η ιατροδικαστική υπηρεσία Πατρών παρέμεινε κλειστή για μία ημέρα λόγω απολίμανσης που πραγματοποιήθηκε την περασμένη Τρίτη, καθώς την περασμένη Δευτέρα νεκροτομήθηκε ένα περιστατικό θετικό στον κορονοϊό και έπρεπε να απολιμανθούν όλοι οι χώροι της υπηρεσίας όπως προβλέπεται από τα υγειονομικά πρωτόκολλα. Θυμίζουμε ότι ο άτυχος 67χρονος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο κρεβάτι από τη σύντροφό του την περασμένη Κυριακή στον πύργο. Ο 67χρονος ήταν θετικός στον κορονοϊό όπως και η σύντροφός του, ενώ ήταν και οι δύο εμβολιασμένοι. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέο θρίλερ, αφού όπως υποστήριξε η κυρία Νικολέτα, η σύντροφός του, κανένα από τα τρία γραφεία τελετών με τα οποία επικοινώνησε δεν δέχτηκαν να παραλάβουν τη σωρό του άτυχου άνδρα, διότι εκκρεμούσε το απαραίτητο έγγραφο από τον γιατρό. Στο σπίτι του ζευγαριού κατέφθασε και περιπολικά της άμεσης δράσης, μαζί με άνδρες της ασφάλειας, προκειμένου να εξεταστεί το ενδεχόμενο της ανθρωποκτονίας και όλα τα ερωτηματικά που εγείρονται θα απαντηθούν όταν ολοκληρωθεί το πόρισμα της ιατροδικαστικής εξέτασης.